Τα όρια ενός θρίλερ που βασανίζει εδώ και 9 χρόνια την οικογένεια του άγρια δολοφονημένου κτηνοτρόφου Κώστα Κουνάλη αγγίζει η σύλληψη του 37χρονου μηχανικού από το Καστέλι, με αφορμή οπλοστάσιο μαμούθ που είχε στην κατοχή του. Πρόκειται για το πρόσωπο στο οποίο είχε καταλήξει το κλεμμένο κυνηγετικό όπλο του θύματο. Ο 37χρονο σήμερα μηχανικό αυτοκινήτων, που υποστηρίζει ότι είναι μανιώδη συλλέκτη όπλων, αφέθηκε ελεύθερο με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, καθώ θα εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του τρει φορέ το μήνα και θα καταβάλει εγγύηση 5.000 ευρώ. Τα περισσότερα είναι παλιά κομμάτια και τα έχει εκεί ω συλλεκτικά κομμάτια. Ε, δηλαδή όλα τα όπλα ένα προς ένα ισχυρίζεται ότι είναι προπολεμικά. Μιλώντας στην Κρήτη TV αρνήθηκε ότι εμπορευόταν όπλα χειροβομβίδες και εκρηκτικά που βέθκαν στην κατοχή του από αστυνομικούς του ΤΑΕ Ιρακλείου. Σας κατηγορούν για εμπόριο όπλων. Καμία σχέση. Εξίσου σιβηλικό στάθηκε όμω και στι απαντήσει του για την υπόθεση τη δολοφονία του Κώστα Κουνάλι. Στην οποία ενεπλάκη το 2011 όταν κατά την έφοδο αστυνομικών στο συνεργείο του, ανάμεσα σε άλλα ιδιοπλισμού, είχε βρεθεί και η καραμπίνα που έκανε φτερά τη νύχτα του εγκλήματο από το σπίτι του άτυχου κτηνοτρόφου. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μα πείτε για αυτή την περίπτωση. Τώρα όχι, αργότερα. Μετά την αποκάλυψη αυτή είχε εξεταστεί με τη μέθοδο του DNA για το ενδεχόμενο παρουσίαστου στην απομονωμένη Αγρικία όπου είχε βρεθεί δολοφονημένος ο Κώστας Κουνάλης το Νοέμβριο του 2007. Ο ίδιο εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η καραμπίνα πέρασε στα χέρια του από ένα συγχωριανό του, ο οποίο με τη σειρά του την πήρε από 23χρονο Αλβανό, ω αντάλλαγμα για χρήματα που του χρωστούσε. Έχει λήξει η υπόθεση, διότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ε, κάποια εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή. Είχε γίνει παραλληλισμό, ανεβρέθη ότι δεν είναι δικό του το DNA, οπότε έχει λήξει για τον ίδιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε το Μάρτιο του 2011 την εξυχνίαση τη δολοφονία με φερόμενο ω δράστη τον 23χρονο Αλβανό, ο οποίο αμέσω μετά το έγκλημα είχε διαφύγει. Φύγει αρχικά στην Αλβανία και στη συνέχεια στην Ιταλία. Χωρίς ποτέ να βρεθεί αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς για να καταθέσει. Όμως οι δικαστικές αρχές του Ιρακλίου απάλαξαν με βούλευμα τόσο τον Αλβανό που έδωσε δείγμα γενετικού υλικού μέσω της Ιντερπόλ στην Ιταλία, όσο και το φερόμενος μεσολαβητής στη διακίνηση του όπλου, αφού και το δικό του δείγμα δεν ταυτίστηκε. Μίσος αμόκ. και το κεφάλι να έχει χτυπηθεί στο έδαφο, γιατί βρήκαμε μαζικέ κακώ περισσότερε από ό,τι θα βλέπει κανεί με απλέ πλήξει. Και πρέπει να μια κάποια πάλι, σε προσπαθήσει να βάλει σέρα του άνθρωπο. Για τι διοκτικέ αρχέ όμω, τόσο ο 23χρονο Αλβανό που διαφεύγει συστηματικά από κάθε προσπάθεια εξέτασή του, όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση του όπλου, παραμένουν πρόσωπα κλειδιά στην υπόθεση και μπορεί να κρύβουν το μυστικό που οδηγεί στην εξυχνίαση ενό φρικτού εγκλήματο. Η οικογένεια του ατυχού κτηνοτρόφου έχει ζητήσει επανεκκίνηση τη έρευνα, που μπορεί να γίνει μόνο αν μεσολαβήσει αίτημα δικαστική συνδρομή προ τι Ιταλικέ Αρχέ και έκδοση του 23χρονου Αλβανού στην Ελλάδα ώστε να δώσει απαντήσεις.